Η κυρία Άννα Ευθυμίου από τη Νέα Δημοκρατία είναι μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Ευθυμίου. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ο κύριος Στέφανος Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Κασελάκη. Και ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος από το ΠΑΣΟΚ. Αντιπρόεδρος, κύριε Κωνσταντινόπουλε, και πάλι. Θα προταθώ. Θα προταθείτε. Αν με ψηφίσει. Είναι μεγάλη τιμή στην εκπομπή που έχουμε έναν αντιπρόεδρο. Να είστε καλά. Έτσι. Το καταλαβαίνω. Και μας είχε τιμήσει και για το παρελθόν ο αντιπρόεδρος και θα συνεχίσει. Αν θέλετε, σας φέρνω και την Καμάλα Χάρης. Και την Καμάλα Χάρης. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον, συμφωνώ. Ενδιαφέρον. Θα με παρεξηγήσει, αλλά θα την προτιμήσω από τον Οδυσσέα. Είχαμε και τον Τζακαλώτο όμως με ποια, πώς τη λέγαμε. Με την Γιώχανσον, Σκάρλετ Γιώχανσον. Όχι, ήταν για breakfast. Δεν ήταν πολιτική η προσέγγιση. Η προσέγγιση δεν ήταν πολιτική. Δεν ήταν πολιτική η προσέγγιση από την κατάλαβα. Ξέρετε τον προσανατολισμό του καθενός. Σωστό κι αυτό. Πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, τι έχει γίνει με τη χωροταξία της Βουλής, κυρία Ευθυμίου? Υπάρχει ένα θέμα εκεί από την κατάλαβα, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει γίνει κάποιο μπέρδεμα, έχει γίνει κάποιο θέμα? Θα έπρεπε να γίνει διαφορετικά, θεωρείτε εσείς? Τι θεωρείτε? Πάντως αυτό που έχω δει και έχω παρακολουθήσει, τουλάχιστον από τα μέσα ενημέρωσης, είναι ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν, το θέμα θα λυθεί. Δηλαδή, οι αρμόδιοι της Βουλής είπαν ότι θα υπάρχουν, θα το δουν το θέμα και θα το διευθετήσουν. Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί υπηρεσιακώς έγινε αυτό το θέμα με αυτή τη χωροταξία και μοιράστηκαν και από πίσω πήγανε από το ΣΥΡΙΖΑ οι Σπαρτιάτες. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχει ληφθεί υπόψη και είπαν ότι θα προσπαθήσουν να το λύσουν. Ναι, εσείς το θεωρείτε τόσο σημαντικό, κύριε Κασελάκη, αυτό για να το αναδείξετε, δηλαδή τη χωροταξία? Όχι. Αντιθέτως, ίσως οι Σπαρτιάτες να μάθουν κάτι από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βλέπω. Αυτή είναι μια τοποθέτηση. Όχι, είναι μια. Γιατί ο κύριος Φάμελος έστεινε μια επιστολή και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν είναι σωστό να γίνεται έτσι. Αυτό το πράγμα. Καλό θα κάνει ο κόσμος. Έκανε μια δήλωση ο κύριος Τσίπρας μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Καλό θα κάνει ο κόσμος να μιλάει πολιτισμένα στη Βουλή και να βρίσκει λύση για τον ελληνικό λαό. Στο τέλος της ημέρας έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό και εκείνοι. Κάτι εκπροσωπούν, διαφωνούμε κάθετα με αυτό, αλλά εντάξει, τουλάχιστον να υπάρχει μια πολιτισμένη συζήτηση σε μια οκτακομματική βουλή μέχρι εκεί. Ναι. Εσείς τι λέτε, κύριε Σαμπούλη? Εγώ καθόμουν πίσω από τη νίκη. Ναι. Καθόσαστε πίσω από την νίκη. Πώς τους είδατε? Μπροστά από την νίκη καθόσασταν. Τους νικητές αυτούς πώς τους είδατε? Κανονικούς άνθρωπους. Μπροστά από την νίκη καθόσασταν. Ναι. Όχι πίσω. Δεν θα κάνουμε μια θεολογική συζήτηση επί αυτού του θέματος. Η θεολογία είναι επιστήμη σοβαρή, δεν είναι? Εγώ νομίζω ότι αν κάνουμε θεολογική σοβαρή συζήτηση και θα δούμε όλο αυτό που έκαναν και αξιοποίησαν και χρησιμοποίησαν το Θεό, το Χριστό και αυτά, μοιάζει λίγο προς τον Ιούδα. Τι έλεγε ο Ιούδας? Γιατί πρόδωσε τον Χριστό? Ζηλωτήσαν. Πρόδωσε γιατί νόμιζε ότι ο Χριστός ήρθε στη γη για να διώξει τους Ρωμαίους. Σωστό. Να εγκαταστήσει. Τους Ιουδαίους. Έθνικο απελευθερωτικό. Έτσι, μπράβο. Ο Χριστός τι τους είπε? Επειδή επικαλούνται τον Χριστό και τον Θεό, σου λέει: εγώ δεν ήρθα για να εγκαταστήσω κυβερνήσεις και να σας βάλω στην κολλή. Τοπικές εξουσίες και τέτοια. Τοπικές εξουσίες, αλλά για να σας προετοιμάσω για την αιώνια ζωή. Άρα ουσιαστικά εδώ, επειδή πρέπει να τα μιλήσουμε τώρα που έχουμε λίγο χρόνο, υπάρχει αντιφάσεις τις οποίες δεν έχουμε αναδείξει. Ναι. Θεολογικές μιλάω. Μάλιστα. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, διότι εντάξει, όλα καλά. Είναι πολιτική. Ναι, μα είναι ωραίες συζητήσεις αυτές, αλλά επειδή τρέχει ένα θεματάκι που λέγεται ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, να μας πει ο κ. Κασελάκης. Υπάρχουν Ιούδες εκεί? Πού? Σε όλα τα κόμματα μπορεί να υπάρχουν. Όχι, εννοώ γενικό. Εμείς τώρα αυτό που σας λέω πρέπει να το δείτε όταν θα έρθει. Δηλαδή, αν πιστεύουν κανονικά, δεν μπορούν να επικαλούνται το Θεό και μετά να θέλουν να εγκαταστήσουν εγκόσμια εξουσία. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, καλό θα κάνει όλη η χώρα να οι χριστιανικές αξίες είναι για την αγάπη, για την ενσυναίσθηση. Δηλαδή, μακάρι να επικεντρωθούμε στα καλά των αξιών αυτών, εξάρτητα ποιος ορκίζεται με το χέρι ψηλά ή κάτω στην Βουλή. Αυτό να εφαρμόσουμε και τα υπόλοιπα θα να συμφωνήσουμε ότι δεν εκπροσωπεί κανένα το Θεό. Εντάξει, έτσι. Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα σε εσάς? Πώς πάτε? Εσείς, γιατί, επειδή είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε, έχετε μία λίγο πιο ιδιάζουσα, ας πούμε. Είναι τρίτη φορά. Η πρώτη ήταν στην Κάσο. Στην Κάσο, σωστά. Όχι, και η θέση του ότι δεν είναι μέσα ενδιαφέρει και πολύ το θέμα του Σπαρτιατών. Ναι, πιο... ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, επειδή ίσως από το εξωτερικό και είναι. Τώρα μιλάμε για ένα χωροταξικό θέμα. Για την ηγεσία τώρα. Τι πρέπει τώρα να. Πώς το βλέπεις το πράγμα,
το θέμα της ηγεσίας. Πώς πρέπει να πάει, ποια είναι τα κριτήρια? Λοιπόν, το πρώτο κριτήριο είναι το τι λύνει τα προβλήματα του πολίτη. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα εκεί πέρα. Δεν ζούμε σε μια Σιγκαπούρη, Ντουμπάι με πλήρη ευημερία και διάχυση του πλούτου. Δηλαδή, η Ελλάδα έχει μεγάλα δομικά θέματα. Mm-hmm. Εντάξει, το γεγονός ότι είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από 15 χρόνια ισχύει. Mm-hmm. Εντάξει, okay. Έχουμε ακόμα πάρα πολλά να λύσουμε. Άρα και πολλά από αυτά τα θέματα χρειάζονται και ένα προοδευτικό πρόσημο για να λυθούν, κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό okay. λόγο είμαι και με το συγκεκριμένο κόμμα. Ναι. Αλλά υπάρχουν και μερικά θέματα τα οποία είναι καθαρά τεχνοκρατικά που πρέπει να λυθούν. Όπως η δικαιοσύνη. Όταν δεν είναι δυνατόν να προωθείς επιχειρηματικότητα και να είμαστε 27 στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον χρόνο που χρειάζεται μια εμπορική αντιδικία να εκδικαστεί. Δεν είναι δυνατόν οι δικηγόροι να μην μπορούν να εμφανιστούν ηλεκτρονικά και να γίνονται ολόκληρα δικαστήρια με το αγγλικό δίκαιο μέσω COVID και lockdowns, τα οποία να γίνονται ηλεκτρονικά. Συμφωνεί, κύριε Φίμιο, να ξέρετε. Θα συμφωνήσω για το χρόνο απονομής της δικαιοσύνης. Είναι κάτι που πρέπει να επιταχυνθεί. Είναι στις προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Το τονίζω. Όταν κυβερνήσετε και δύο κόμματα, να το κάνετε. Κύριε Κασελάκη, η δική σας. Όλα αυτά τα έχουν βαριά πολιτικά. Με δύο κόμματα εδώ είμαστε, μπορούμε σε κάποια πράγματα. Θέλω να σας πω και μερικά. Μα κυβερνούσατε 4 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα 4 χρόνια εσείς. Πότε το κάνετε πράξη? Να σας πω κάτι όμως. Ζούσαμε σε μη κανονικές συνθήκες. Σε μη κανονικές συνθήκες. Μα πότε θα το κάνετε πράγμα? Αν πάμε με αυτή την οτροπία, να μιλήσουμε και για το ποιος χρεοκόπησε τη χώρα. Είμαι στη διάθεσή σας. Ωραία, άλλη συζήτηση. Είμαι στη διάθεσή σας να κάνουμε. Όχι απλώς λέω, επειδή καταλαβαίνω ότι κάνουμε, συζητάμε, λέτε και είμαστε σε χρονικό κενό. Δεν είμαστε σε κανένα χρονικό κενό. Πάμε παρακάτω. Την Πέμπτη. Πάμε παρακάτω, αλλά να ξέρουμε και τι θα γίνει. Να πω κάτι, να πω ένα δύο ακόμα πραγματάκια. Να πείτε. Δεν λέτε, κύριε Κασελάκη. Αυτό λέμε για την Κάσο. Σημαντική η δικαιοσύνη και είναι στις προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Μιλήσαμε πάμε για την περιοδία που έκαναν τον κύριο Αποστολάκη. Ένα από τα πράγματα τα οποία με κούφαναν στην περιοδία αυτή είναι ότι οι ειδικοί των νοσοκομείων είναι άνθρωποι που τα βάζουν τα κόμματα. Να. Και πολλές φορές δεν έχουν ιδέα και από το αντικείμενο. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Τι περιμένουμε ότι θα βγει από αυτό το αποτέλεσμα? Κάτι νόμο πρέπει να υπάρχει. Έχεις δίκιο, αλλά θυμάσαι έναν που είχε βουλκανιζατέρ και ήταν διοικητής νοσοκομείου επί ΣΥΡΙΖΑ? Να. Εγώ δεν το θυμάμαι γιατί ήμουν έξω. Εντάξει, στο λέω σε ενημερωτικά. Έχεις δίκιο. Εγώ δεν είμαι εδώ πέρα για να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το βραβείο τελειότητας. Ναι, εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, όταν έχεις... Υπάρχει πρόσωπο που μπορεί να εφαρμόσει τέτοιες πολιτικές μέσω ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείτε? Από αυτά τα στελέχη που θα βγουν τώρα, δηλαδή, και βλέπετε κάποιον ο οποίος θεωρείται ότι πρέπει να αναδειχθεί μέσα από τις διαδικασίες. Όποιος είναι να αναδειχθεί, πρέπει να πει πιστεύω σε αυτό το πράγμα και να δώσει λύσεις. Όχι απλά. Εγώ, επειδή προέρχομαι και από την επιχειρήν, θα σας το πω λίγο, μα βαριέμαι τις γυναικολογίες. Δηλαδή, τι είναι, όταν ξυπνάς το πρωί και πας να λύσεις ένα πρόβλημα, να αντιμετωπίσεις μια ζημιά που σου έχει προκύψει, θες να βρεις λύσεις και να συνεχίσεις με τη μέρα σου. Ναι. Εντάξει, τώρα λέμε μεγάλες κυπαρκές λέξεις, τι διαφορά κάνει. Εντάξει, έμπρακτα. Έχω πάρα πολλούς Έλληνες νέους φίλους μου, οι οποίοι έχουν παράπονα για την στρατιωτική θητεία. Σου λένε δεν είναι όσο χρήσιμη όσο θα μπορούσε να είναι. Ναι. Στη ζωή μου. Ναι. Το μιλάμε αυτό το θέμα. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό των νέων στη χώρα αυτή με έναν πιο παραγωγικό τρόπο και για το στρατό και για την κοινωνία και για τη χώρα? Δηλαδή, αυτά είναι θέματα της κοινωνίας τα οποία πρέπει να αναδείξει η καινούργια ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλος, στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, που λένε όλοι είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας κτλ., δεν είναι δυνατόν οι μισθωτοί στην Ελλάδα να πληρώνουν 35% φορολογία minimum, εντάξει, και παραπάνω, και στην Αμερική για τις ίδιες απολαβές να πληρώνουν 12%. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Εκεί πέρα πρέπει να μειωθούν η φορολογία. Πρέπει να μειωθεί η φορολογία στους μισθωτούς και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση όπου οι μισθωτοί είναι μέρος του μετοχικού κεφαλαίου. Συμμετέχουν στην κερδοφορία των εταιρείων. Και με φορολογικά κίνητρα. Να μειώσουμε τους φόρους. Είναι σημαντικό. Όχι, δεν είναι άλλο το να μειώσει τους φόρους. Όχι, στη μισθωτή εργασία, καταλαβαίνετε. Ο τομέας μου είναι ναυτιλία. Εγώ ακόμα προσπαθώ να βρω έναν λόγο που μειώθηκε ο φόρος στους φοπλιστές. Είναι τομέας που πρέπει να τον προστατεύσουμε σαν κόριο οφθαλμού, αλλά το να πάρει το 10 στο 5% στα μερίσματα, εγώ η πρώτη φορά που το άκουσα, τότε τα πέρασε. Τόσα χρόνια που κάνω συναντήσεις, δεν το έχω ακούσει ούτε μια φορά αυτό το πράγμα. Άρα, λοιπόν, τι εννοείτε, πώς πιστεύετε ότι πρέπει να είναι? Λέω, όταν μιλάμε, δεν πρέπει πόσο να μιλάμε δογματικά. Πόσο είναι το φόρο στο μέρισμα, πόσο πιστεύετε ότι πρέπει να είναι? Δεν είναι αυτή η σωστή ερώτηση. Εντάξει, η σωστή ερώτηση είναι
Οι δαπάνες του κράτους πώς αποδίδουν. Εγώ σας λέω για το μέρισμα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Πόσο πρέπει, θεωρείτε ότι πρέπει να είναι. Εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέτε, ποια είναι η πρότασή σας. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, να σας πω. Είστε εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Δεν είμαι εκπρόσωπος, είμαι εκπρόσωπος του αυτού. Είμαι πολίτης, δεν έχω θεσμική θέση. Έτσι, ήρθατε, γενικά... έτσι τον καλέσατε ως πολίτη, τον καλέσατε τον κύριο Κασελάκη. Όχι, εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς. Είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να απαραίτητα να ξέρει τα πάντα. Όχι, συγγνώμη, ρωτάμε κάτι. Θα σας απαντήσω. Πιστεύω ότι η φορολογία αυτή τη στιγμή στις επιχειρήσεις και στα μερίσματα είναι ελκυστική ως χώρα. Ωραία. Εντάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτό. Εγώ συμφωνώ. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτό με το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία. Μα δεν θέλετε να σας απαντήσω. Όταν λέμε για φορολογική πολιτική, πρέπει να κοιτάμε πώς εφαρμόζεται στην πράξη. Αυτό δηλαδή. Μειώνεις εκεί πέρα. Τι απόδοση έχει αυτό στην κοινωνία. Υπάρχει διάκριση. Δηλαδή, όταν λέμε για το ΦΠΑ που πρέπει να μειωθεί και ειδικά στην Παραμεθόριο, όπου αναγκάζεται ο κόσμος και πηγαίνει στην Τουρκία για τη βενζίνη του και τα καύσιμα, αυτά είναι χρήματα που μένουν στην τσέπη του Έλληνα πολίτη. Mm-hmm. Ναι, αλλά κοιτάξτε, αυτό όμως είναι μία προσωρινή μείωση ΦΠΑ και άλλο μία μόνιμη μείωση ΦΠΑ. Άλλο δηλαδή μία πολιτική η οποία αυτή τη στιγμή για να μειώσεις το ΦΠΑ πρέπει να βρεις και να επιβάλλεις φόρους. Εμείς αυτό λέμε. Και άλλο να πας σε μία μόνιμη μείωση του ΦΠΑ, όπως λέτε εσείς, κύριε Κασελάκη. Επίσης, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που βρίσκεται στις προγραμματικές μας δεσμεύσεις και είχα υποστήριξει πολύ έντονα ως βουλευτής, την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό είναι κάτι που βοηθάει και τις επιχειρήσεις, ειδικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι τους επιστημισμού, του τουρισμού. Τι συντάξεις βοηθάει, ρε παιδί μου, αυτό όμως. Ναι, δεν έχει θέμα, δεν έχει πρόβλημα προς αυτό, γιατί ο προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ και για το 2023 είναι πλεονασματικός. Και έχει ήδη απορροφήσει και την αύξηση των συντάξεων. Εργαζομένων ασφαλισμένων συνταξιών. Κύριε Καμπουράκη, θα σας πω το εξής. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών βοηθάει πάρα πολύ στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Αυτό τι σημαίνει, όταν δηλώνεται η εργασία, γεμίζει το ταμείο του ΕΦΚΑ. Ναι. Άρα βοηθάει ταυτόματα και τις συντάξεις. Είναι κάτι πολύ σωστό που πιστεύω ότι θα γίνει και περαιτέρω. Να σημειώσω ότι δεν το είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη μείωση ασφαλιστικών εισφορών στην προηγούμενη τετραετία. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι που θα βοηθήσει εργαζόμενους, θα βοηθήσει επιχειρήσεις και φυσικά θα βοηθήσει και την πάταξη της αδήλωτης εργασίας, γιατί για μας είναι πολύ ουσιαστικό να εφαρμόζεται το εργασιακό δίκαιο. Το εργασιακό δίκαιο, βέβαια, για να το βάλουμε και σε μια άλλη βάση το θέμα. Είδαμε μια υπόθεση τώρα στην Ρόδο και είδαμε και άλλες υποθέσεις, και επειδή το γνωρίζετε το αντικείμενο, κυρία Ευθυμίου. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ λέει για ζούγκλα, εργασιακή ζούγκλα. Έχω να σας πω στοιχεία πάνω σε αυτό. Να μας πείτε. Καταρχάς, εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα έχει βοηθήσει. Σε ποιον εφαρμόστηκε, πού εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα. Στις τράπεζες, στα σούπερ μάρκετ, σε ένα μεγάλο όγκο εργαζόμενων, αρχικά. Αρχικά. Πιστεύετε ότι το πρόβλημα είναι η ψηφιακή κάρτα στις τράπεζες και στα σούπερ μάρκετ. Θέλετε να σας πω ότι εκεί γίνεται. Με δημοσίευμα, και δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω, με δημοσίευμα 16/5/23. Στις τράπεζες βοήθησε, διότι τους είχαν μέχρι 10 το βράδυ. Βέβαια βοήθησε στις τράπεζες. Βέβαια βοήθησε και στα σούπερ μάρκετ βοήθησε. Στο υπόλοιπο δεν έχει διακριθεί. Στις τράπεζες κάτι βοήθησε. Και στα σούπερ μάρκετ βοήθησε. Ναι, δεν το ξέρω. Να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι κακό μέτρο η ψηφιακή κάρτα. Μα τι θέλουμε όλη την ψηφιακή κάρτα. Γιατί την καθυστερούμε. 16/5/23. Γιατί την καθυστερούμε. Σε 17.300 εργαζόμενους, σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ. Και πρόστιμα 327 εκατομμύρια ευρώ σε 55 περιπτώσεις. Αυτά έγιναν τώρα. Πώς, μέσω της ψηφιακής κάρτας. Δηλαδή, αποστασιοποιημένα. Μπόρεσαν και έγιναν οι έλεγχοι αυτοί. Το 11μηνο, Ιανουάριο-Νοέμβριο του 2021, έγιναν 60.000 έλεγχοι και μπήκαν 12.000 κυρώσεις, 32,2 εκατομμύρια πρόστιμα. Έλεγχοι σε delivery, που είναι πολύ μεγάλος όγκος εργαζόμενων, σχολικά λεωφορεία, οικοδομή, που και εκεί είναι κάτι που είναι δύσκολο να γίνει έλεγχος. Και αυτό που είναι σημαντικό, γιατί ακούω για ένα ΣΕΠΕ, ο οποίος και εγώ ήμουν ως βουλευτής, είπα ότι ναι, πρέπει να στελεχωθεί περισσότερο, ναι, πρέπει να εξυγχρονιστεί τεχνολογικά. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει αυτή η ισοπαίδωση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η ισοπαίδωση. Έγιναν έλεγχοι. Και έλεγχοι που έγιναν το προηγούμενο δεκάμηνο ξεπερνάν τους ετήσιους ελέγχους που έγιναν από το 2015 και μετά. Και αυτά είναι επίσημα στοιχεία. Άρα, κάτι αρχίζει να λειτουργεί καλύτερα. Σαφώς χρειάζεται εξυγχρονισμό. Σαφώς πρέπει να τρέξουμε και πρέπει να στηρίξουμε τους ελέγχους και να εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν βήματα. Ναι. Ελάτε, κύριε Στονόμπου. Εντάξει. Αν σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για το θέμα της επιχειρηματικότητας... Εγώ για το ΣΥΡΙΖΑ θα μας καλύτερα. Ποιο θες εσύ αυτό. Όχι. Για τις επιχειρηματικότητες, για το ΣΥΡΙΖΑ τα βρουν μεταξύ τους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για το θέμα της επιχειρηματικότητας, για την επιχειρηματικότητα, πρέπει να δούμε συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτον, πώς θέλουμε τον επιχειρηματία. Θέλω να θυμίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών έφτασε να είναι μια δεύτερη φορολογία.
Ναι, τότε ναι. Απομακρύνθηκε από αυτή. Πάμε αυτό και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την επιχειρηματικότητα σήμερα, αφού θέλουμε να μιλήσουμε. Γιατί ξέρετε κάτι, πρέπει να συζητάμε, να δούμε ποια είδους επιχειρηματικότητα θέλουμε και πώς θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε. Η επιχειρηματικότητα είναι σε πολλά επίπεδα. Παραδείγματος χάρη, χθες ο κύριος Τουρνάρας, για να μιλάμε με στοιχεία, στην ανακοίνωση που έβγαλε για τις Τράπεζες Ελλάδος, μιλάει για μείωση των δανείων προς τους μικρομεσαίους κατά 40%. Άρα σημαίνει ότι το χρήμα όλο διοχετεύεται στους πολύ μεγάλους και πολύ ισχυρούς. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν ένα μεγάλα ζητήματα που μιλάει η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση έχει κυβερνήσει τρέμει 5 χρόνια. Δεν ανέλαβε χθες. Ναι. Είναι 5 χρόνια η κυβέρνηση. Και μας λέει σήμερα ότι έχει ψηφιακή κάρτα σε 17.500. Βεβαίως είναι καλό. Δεν είπα αυτό. Βεβαίως είναι καλό. Κυβερνάτε 5 χρόνια, κύριε Αρτήμ. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Κυβερνάτε 5 χρόνια. Κυβερνάτε 5 χρόνια. Και η ψηφιακή κάρτα έρχεται σήμερα και μας δίνετε στοιχεία ότι είναι σε 17.500. Αυτό είπα, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Αυτό είπα. Είπα ότι έγιναν έλεγχοι. Κυρία Ευθυμίου, είναι η διαφορά μας. Εσείς αυτή την ψηφιακή κάρτα την υποστηρίζετε. Και βέβαια την υποστηρίζουμε. Και βέβαια την υποστηρίζουμε. Και σας λέμε την επεκτείνουμε. Και πρέπει να και λέμε ότι αυτό πρέπει να γίνει σε όλους τους τομείς για να μην Ένα λεπτό. Αν θέλουμε, παραδείγματος χάρη, να βοηθήσουμε και να σταματήσουμε τη φόρο διαφυγή και όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να συνδέσουμε, κυρία Ευθυμίου, που είσαστε 4 χρόνια η κυβέρνηση, τα POS. Σωστό, επίσης. Με τα θερματικά. Ναι, δηλαδή πρέπει να σταματήσουμε για να πάρουμε λεφτά από εκεί και να τα πάμε στο εθνικό σύστημα υγείας. Έχετε παρακολουθήσει το γεγονός ότι γίνανε τόσες διαδικασίες στην ψηφιοποίηση του Ράου. Για ψηφιοποίηση, κύριε Ευθυμίου. Είμαστε με έναν ακτινολόγο στην Αρκαδία και δεν έχετε, δεν μπορεί να γίνει τηλεϊατρική, να πάει στο εθνικό σύστημα. Μία φράση ο κύριος Κασελάκης για να κλείσουμε. Σας παρακαλούμε. Φρούκια αρώματα είστε. Σας παρακαλούμε. Δεν μπορούν να γίνουν από τη μια στιγμή λοιπόν, στην άλλη. Να ο κύριος Κασελάκης, μία φράση για να κλείσουμε. Ελάτε, κύριε Κασελάκη. Η περισσότερη οικονομία δεν είναι μόνο με POS, είναι και με εμβάσματα, είναι και με τιμολόγια. Και είναι πολύ σημαντικό η σπατάλη που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε έναν οικονομικό τομέα που πολλές φορές είναι παραστικός προς το κράτος. Πρέπει να έχουμε μια τεράστια διάβγεια 2.0 για πλέον από εδώ και πέρα για κάθε ευρώ το οποίο σπαταλάται ή το δαπανείται από τον Έλληνα πολίτη και να το έχουμε αυτό ζωντανά. Να μην τα βλέπουμε εκ των υστέρων ποιος πήρε το έργο. Το βλέπουμε ζωντανά. Ποιοι έχουν κάνει τι προσφορές, με τι όρους και να υπάρχει διαβούλευση με τον Έλληνα πολίτη και να σου λέει ότι κάποιος ειδικός που είναι από το πολίτη. Συμφωνείτε με τη διάβγεια. Μεγάλη διάβγεια. Όχι, τεράστια διάβγεια. Ορίστε να που συμφωνούμε σε ζητήματα που όπως είναι η διάβγεια. Και σε άλλα να μιλήσουμε. Μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Για να συζητήσετε. Το θέμα δεν είναι τι συμφωνούμε. Το θέμα είναι τι λύνει τα προβλήματα του κόσμου. Και ένα άλλο πράγμα είναι αυτό για τις επιθεωρήσεις που λέτε. Το πιο σημαντικό από όλα είναι η ασφάλεια για την επιθεώρηση εργασίας. Okay. Και η τήρηση των ωραρίων και τη ασφάλεια. Ναι, μισό λεπτό να πω. Το λέω αυτό γιατί στο κομμάτι της ασφάλειας, εκεί πέρα είναι που τα δημόσια αγαθά πρέπει να μείνουν στο δημόσιο. Διότι εκεί πέρα είναι πάντα που ο ιδιωτικός τομέας κόβει τις γωνίες, παίρνει κοντό στο λοιπόν, δηλαδή. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Καλά ξεπερδέματα σε όλους σας. Καλά ξεπερδέματα. Λέμε τώρα εμείς. Εσείς με την κυβέρνηση, εσείς με την κυβέρνηση, εσείς με την ηγεσία και εσείς με την αγωνία σας να γίνετε δεύτερη. Με την ηγεσία, με το όραμα. Η αγωνία μας είναι να γίνουμε δεύτερη. Ο Σπίρτης για όραμα επιτίθεται. Λοιπόν, καλημέρα.